Νησί, με όλο το σεβασμό, αλλά αυτός πρέπει να την γουστάρει την Ελένη. Γιατί η Ελένη είναι καλή. Τι καλή δηλαδή, πολύ καλή. Τι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Έτσι είναι άμα... Νησί, μου έκανες εξάπορτο. Α, πότε έγινε αυτό το εξάπορτο? Όσο μιλούσα μου έκανες εξάπορτο. Άμα σχολείσαι ανεβαίνω στη σικιά και πουλώ στην ακλαδιά της τρώσης πόρτες σου. Παίζε μάκι. Τι να παίξω αφού μου έκανες εξάπορτο. Θέλω να παίξω εγώ. Φωτή. Ποια σειρά πήρε στο μάκι? Από το στόμα μου το πήρε, Διονύση. Εμένα στο μυαλό μου. Πάλι έκανε εξάπορτο. Πότε έγινε εξάπορτο, χαμπάρι δεν πήρα. Αφού δεν το ξέρει το παλιό παιχνίδι, τι θέλει και. Εγώ έπεσα τάβλη πριν γεννηθεί εσύ. Κύριε Μάκη, τι δύο τελευταίε αργίε τι έπαιξε πολύ εραστεχνικά. Εγώ έπεσα τάβλη πριν γεννηθεί εσύ. Έλα, λέει μου, περίμενε. Εσύ. Έχει κάμπινγκ στην εικόνα. Γεια σα. Εσύ, δεν μου απάντησε. Έχει κάμπινγκ στην εικόνα ή δεν έχει? Εσύ δεν έχει πάρει σπίτι στην Αζίγμα. Αυτό μου είχε διαφύγει τελείω. Ενώ τα άλλα τα ελέγχει καλά, ε. Ρε Συμφωτή, πιάσε μια μπύρα. Μπύρα! Πού τα έβαλες εσύ αυτά, ρε! Άκου, μπύρα! Ρε Συμφώτη, πιάσε μια μπύρα, ρε. Αυτή ζεστάθηκε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φύγαμε. Στο καλό να πάτε. Γεια σας, Ελληνίδη. Γεια σας, Ελληνίδη. Ρε, πόσα λεφτά πήρε αυτό? Θυμάσαι. Σαν τέτοια μέρα, τέτοια ώρα περίπου με πιάσαν οι πόνοι. Και εγώ ήμουνα με τους παράγοντες της ομάδας. Δεν κατάφερα να σε βρω πουθενά. Δεν το βλέπεις, δεν είχαμε και κινητά. Και αγωνόμασταν με τον πρόεδρο. Θεό, συγχωρέστε. Πήγα ένα ταξί και πήγα στο νοσοκομείο. Και εγώ γύρω σε σπίτι και δεν σε βρήκα. Έπεσε και κοιμήθηκε σαν βόδι. Και την άλλη μέρα ήρθε η μάνα σου, μπήκε μέσα και με μούτσωσε. Για το καλό, λέει, επειδή έκανα τέτοιο πέδαρο. Να μην με μαθιάσουν. Μάκη, θέλω να κάνουμε ένα κοριτσάκι. Πότε? Τίποτε, Μάκη μου, όσο προλαβαίνουμε, γιατί σε λίγο και να θέλουμε δεν θα μπορώ. Έλα ρε Βίκη, δεν μπορώ πάλι να τρέχω για λαγκέρδες και σαρδέλες κάθε βράδυ, με έχεις χάνει τότε. Οκ. Τότε να υιοθετήσουμε. Τι να κάνουμε? Τόσα παιδάκια στον κόσμο πεινάνε και ζητάνε μια ζεστή αγκαλιά. Και ζητάνε δηλαδή συγκεκριμένα τη δική μου την αγκαλιά. Ρε Σιμάκη, το ξέρεις ότι στην Κίνα δεν τα θέλουν τα κοριτσάκια. Είναι βάρος για τους γονείς. Α, και κοριτσάκι και κινεζάκι. Άσε μας ρε Βίκη. Γιατί άσχημα θα είναι? Άσε μας ρε Βίκη. Ρε Μακούλη, κάτσε λίγο να το συζητήσουμε. Βίκη, θα πάω στην κουζίνα και θα πίνω μπύρες, εντάξει? Ότι. Ναι, θα βάλω μια μπύρα. Να το δεστώ από ήρθε ο γουρλής ο Δεν με πειράζει ρε εσύ αν θα είναι εισαγόμενο δικό μας. Το θέμα είναι δεν μπορώ να μπαίνω πάλι σε αυτή τη διαδικασία να πούμε. Να αλλάζω πάνες κάθε βράδυ, να δουλεύω και τα Σάββατα για να τα βγάλω πέρα. Ας τα Σάββατα, Μάκη. Ας τα Σάββατα. Δούλεψε τις άλλες μέρες και ας τα. Και ξέχνα τα ανέκδοτα με τις ξανθές. Εγώ. Πού τι είπα εγώ ανέκδοτα με ξανθιές? Άιτε φύγε από εδώ πέρα, έχω να δουλέψω. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Γιατί οι ξανθιές αλλάζουν την μπάνα του μωρού κάθε μήνα? Γιατί γράφει πάνω βάρος έως 8 κιλά. Δεν τρώγεσαι πια. Τι ανεκέφαλε. Είπες κάτι, Βικάκι μου? Φράγκο δεν θα παίρνεις, ρε. Όλα τα λεφτά θα πηγαίνουν σε πάνε, σκουδουνίστρες, πιπίλες, καροτσάκια, κουβερτούλες. Κούνιες. Κούνιες. Θα τρελαθώ. Δεν μου λες, ρε Διονύση, να σε ρωτήσω. Ναι. Για να συνεννοηθούμε με τα μωρά, πρέπει να μάθουμε και κινέζικα. Πέντε-έξι λεξούλες πρέπει να τις μάθουμε. Λοιπόν, παιδιά, βρείτε μία λύση να γλιτώσουμε την υιοθεσία. Πολύ απλά. Θα βγάλεις την καφρίλα που έχεις μέσα σου και όσοι εξυπνάνε διαθέτει το κεφάλι σου και η κοινωνική λειτουργός όχι μόνο δεν θα σου δώσει παιδί, ούτε καλησπέρα θα σου λέει. Δεν το βλέπω, Σπύρο μου, δεν το βλέπω. Συγκεντρώνουμε πολλά προσόντα. Όπως? Η Βίκη καθηγήτρια, εγώ επιχειρηματίας. 10 θα μας δώσουν, όχι ένα. Η Βίκη καθηγήτρια, εσύ? Επιχειρηματίας. Για σένα λέμε πάντα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Όχι, γιατί νόμιζα ότι μιλάει για κάποιον άλλον. Πάω να πάρω ένα κινέζικο λεξικό να δούμε τι θα κάνουμε. Κάτσε πιο γύρω τη στάζη. Ωραία. Είμαστε παθιασμένοι με τη δουλειά μας. Ναι. Εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ στο συνεργείο είμαι. Εδώ στο σπίτι ερχόμαστε ίσα-ίσα για ένα φαγητό και έναν ύπνο. Να το καλό παράδειγμα. Ο Μάκης. Ο Μάκης δεν μείνει ποτέ μέσα στο σπίτι και μπροστά στο παιδί. Θέλει να πει, έρχεται εκεί στην πυρερία που έχουμε τον αδερφό μου, πίνει καμιά σαρανταριά μπύρες τζάμπα και μετά δεν μπορεί να φύγει και κοιμάται εκεί μέσα 3-4 μέρες. Εμείς δεν έχουμε συναγερμό. Το Μάκη έχουμε. Τι μου λέτε. Εγώ είμαι υπεύθυνο άτομο. Θες να πεις, κύριε, έξω από το σπίτι. Και ως υπεύθυνο άτομο που είμαι, τις ρίχνω και τις πάπες μου. Δεν θα μου γίνει εμένα ο γιος μου ρέμπελος. Μέρα παραμέρα θα το φάει το μπερτάκι του. Λυκάκι. Καθόμαστε, πάμε να το πιάσουμε στα χέρια σου! Άντε πάμε, γιατί έχω καιρό να δείξω το βλέμμα της τίγρης. Κατάλαβα πάλι εμάς, τάξη. Πάμε, ρε. Άντε, Γιούργια!
Ξέρει που θα πάμε. Θα μπει να ρωτήσει τώρα. Πού μένει αυτός ο τύπος? Προχώρα, καπετάν Τίγρη, προχώρα! Έλα. Ενίση, το νου σου, ε? Είστε μια άλλα από εδώ πέρα. Πάμε για καμιά μπύρα εμείς? Δεν πάμε. Έτσι και σουρώσει Τίγρη. Μίτσο! Όπως είπαμε, ε! Τι του είπες του παιδιού? Να μην ξεχάσει τα προφυλακτικά. Τι να του πω, ρε Βίκη, σε νησί πάει το παιδί. Όχι αποστολή στο φεγγάρι. Εσείς με ποιο... Και αν πάει καλά η επιχείρηση, το κάνω franchise αλυσίδα με καντίνες. Και θα επεκταθώ και στην Ευρώπη. Ωραία. Ανοίγονται νέοι ορίζοντες, παιδιά. Διονύση. Σ' ακούω. Πιάσε μια μπύρα. Σπύρο. Κι εγώ σ' ακούω. Σώθηκα με αυτό που σκέφτηκα. Ποιους είπες κλέφτες, ρε? Ποιους είπες, ρε τρακαδόρε, δεν έχεις πληρώσει ούτε καφέ ούτε μία μπύρα? Εγώ δεν έχω πληρώσει. Εγώ δεν έχω πληρώσει. Εσύ, ρε, βλέπεις κανέναν άλλον? Εγώ δεν έχω πληρώσει, ρε. Όχι, εγώ ποτέ πληρώσα. Θες να πληρώσεις, αγόρι μου? Ωραία. Ναι, λέγε μου, γιατί έχω και δουλειές. Χρέη μάκη τα τελευταία τρία χρόνια. Μπύρες. Τι λέει εδώ? Και μπύρες. 1.275 ευρώ. Ωραία. Χρέη μαυροτσούκαλων τα τελευταία τρία χρόνια. Ναι. Λάδια, μπουζί, φίλτρα, μικρογρατζουνιές. 1.225 ευρώ. Σας χρωστάω 50. Και για να ξέρετε ότι ο Μάκης πληρώνει... 20, 40, 45. Σας χρωστάω 5. Και... Προπό στοίχημα τα τελευταία τρία χρόνια δεν ήταν να βάζει το χέρι στην τσέπη. Τα βιολογικά κάρβουνα στο σπίτι που ερχόσουν και κόντευε να φάσει την πισταριά, ποιο τα πλήρωνε? Δεν κατάλαβα. Χρωστάω κι άλλα. Ας γυμναστικές χρωστάω κι άλλα, Ε, τέλειο με αυτήν την ιστορία. Τώρα που τα θυμήθηκα. Τι κάνει? Το αυτοκίνητο τη δασκάλα που έριξε ο γιο σου στον κρεμό και έφερα τον κερανό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λαμαρινοδουλειά, ψαλίδια, φανάρια και βάψιμο. Σιγά το βάψιμο που έκανες. Δεν κατάλαβα, αυτό δεν ήταν βάψιμο, ήταν μακιγιάζ. Άσε μας, δερμάκι. Και δεν το έριξε ο γιος μου. Ο γιος σου οδηγούσε και ξέχασε να βάλει το χειρόφρενο. Ναι, αλλά για αγκωμένα δουλειά στο γιο σου. Δεν κατάλαβα, αγόρι μου, θα πληρώσουμε τώρα και τα κερατιάτικα. Τα δικά μου τα κερατιάτικα. Ή τα δικά του τα κερατιάτικα που πάει η γυναίκα του και κάνει παιδιά με τραγουδιστές. Τι είπες, ρε. Πιανού η γυναίκα να κάνει παιδιά με τραγουδιστές. Για δικιά μου, Ελένη, με αυτός λέει ότι κάνεις παιδιά με τραγουδιστές. Πως μ' αρέσει να δέρνονται οι άντρες, πως μ' αρέσει. Δεν τρέπεστε, ρε. Δεν τρέπεστε, ρε. Όχι, ρε, δεν τρεπόμαστε. Γεια. Ήρθα. Εδώ έχω συνηθίσει να πίνω την πύρα μου. Και από εδώ και πέρα θα πληρώνω κιόλας. Μια μπύρα μεγάλη, παρακαλώ. Ελά, ρε, παρακαλείς και αηδίες. Παρακαλείς. Μου βάλεις και λεφτά. Βάλτε μια μπύρα. Κάντε, ρε. Βάλε μια μπύρα εκεί πέρα να πιούμε στην υγεία μας. Στη φιλία μας, ρε, την αθάνατη. Στην υγεία της φιλίας αθάνατης θα τσέπωσε γρήγορα, γρήγορα. Τι έγινε με την Ελένη? Θα κάνετε κανένα μωρό? Δεν το βλέπω, εκτός αν αλλάξουν συνταρακτικά τα πράγματα. Καλημέρα. Ω, καλώς τον Παύλο! Καλώς τον Παυλάρα, την ψυχολογάρα μας! Βάλε μια μπύρα στον Παύλο μας. Ε, όχι, τόσο πρωί. Σε παρακαλώ! Βάλε μια μπύρα στον Παύλο! Γαλαντόμος ο φίλος ο παντοτινός. Να ψήσουμε την Ελένη, να κάνουμε κανένα παιδάκι. Μην κουβαλιστούμε εκεί τζάμπα, ε, Παυλάρα, μεγάλε! Ρε εσύ, Παύλε μου, να φέρω κι εγώ τη δικιά μου. Να την πείσεις να μην έχει πονοκέφαλο όλη τη βδομάδα. Άντρες είμαστε κι εμείς, θέλουμε να μαρσάρουμε. Γιατί έχει πονοκέφαλο? Και γιατί να μαρσάρετε? Σβήσε, δεν είναι. Παύλε, ας τα μαγνητικά παιδεία και πες μου τι θα γίνει, θα μαρσάρουμε? Θα μαρσάρετε, Μάκη. Πάντως εγώ, αν δεν μαρσάρω και δεν το τρέξω το εργαλείο, δεν φεύγω από εδώ μέσα. Θα μαρσάρετε, Μάκη, είπαμε, θα μαρσάρετε. Εμείς είμαστε 18 χρόνια μαζί. Ε, γατούλα. Τη φωνάζω γατούλα. Αρέσουν κάτι τέτοιες γυναίκες. Ψιψίνα μου. Μάκη, συγκρατήστε το, σε πάρει τη θέση σκόρ. Ωμπα. Τι κάνεις εδώ, ρε χάμενε? Τι να κάνω, ρε Διονύση, με πέταξε έξω με τις κλωτσιές. Πού να μείνω, στον δρόμο? Εσύ γιατί κοιμάσαι εδώ? Είχα υπνίες και είπα να δω κάνα ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ. Κατάλαβα. Είμαστε και οι δύο σε γάμα με κρίση. Ζεσταίνεσαι? Όχι, λέω να πέσω μαζί σου. Α, ωραία! Α, πολύ ωραία! Έτσι, μπράβο. Α, αυτό είναι. Μπράβο. Είμαι την Ελένη, κοιμάμαι, είμαι σένα, το ίδιο είναι. Στη μυσική σου αγόρμη, δεν σχέρω. Έτσι, μπράβο. Α, αυτό είναι.
and I give a bit of love to you. And your eyes like a laser. Έτσι θα κοιμηθείς, διαγώνια, θα πιάσεις όλο το διβάνι. Μ' αρέσει να τεντώναμε, ρε Διονύση. Ρε εσύ, γιατί δεν πάει να ζητήσεις συγγνώμη από τη Βίκη? Και να πάω, νομίζεις, θα μου ανοίξει. Οπότε θα κοιμηθείς εδώ, γι' αυτό περιορίζεις προς τα εκεί. Άντε, μπράβο. Αυτές είναι στιγμές, όχι αστεία. Τι ζητάω, ρε Μάκη, ζητάω πολλά. Τι ζητάς, ρε Διονύση? Α, κοριτσάκι. Ένα μωράκι έτσι, να μου μοιάζει. Διονύση, θα σου καθόμουν εγώ, αλλά πρέπει να κοιμηθώ. Πρέπει να ανοίξω νωρίς το συνεργείο αύριο. Να τρέχεσα τώρα. Πάω να πιω μια μπύρα. Εσύ θες τίποτα? Γιατί. Αγάπη μου. Μωράκι μου όμορφο. Κεράκι μου όμορφο. Τι γίνεται εδώ? Τι? Μου γλύψε το χέρι. Πεκινουά, εσύ γλύψε τα χέρια εσύ. Πολύ περίεργα πράγματα σήμερα απόψε. Η μία κατεβαίνει, τρίβεται πάνω μου και κάνει γκουρ γκουρ γκουρ. Ο άλλος κατεβαίνει και γλύφει τα χέρια. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα σούρτα φέρτα. Τι λες και εσύ, Μάκη? Διονύση, εγώ με όλα αυτά ξύπνησα και δεν με βλέπω να κοιμάμαι άλλο. Θα σε έρνω αύριο συνεργείο. Θα να πάρω καμιά μπύρα το ψυγείο. Εσύ θες τίποτα? Τι είναι αυτό σήμερα, τι είναι αυτό το... Κάνει τη σκληρή η γατούλα, αλλά με θέλει σαν τρελή. Αυτό φαίνεται. Γι' αυτό σε πέταξε με τις κλωτσίες από το σπίτι. Σκατά τα κάναμε και δυο μας. Σιγά μου, σε λίγο θα μας πάρουν τηλέφωνο. Οι δικηγόροι τους, γιατί θα έχουν κάνει έτσι διαζυγίου. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Εν όλα τα άλλα, τα έχεις και την άξιστη σκέψη. Σαν το Σπύρο θα καταντήσουμε. Μόνοι μας και κακομοίριδες. Διονύση, με δρομάζεις. Πρέπει να κάνουμε κάτι δραστικό. Δραστικό σαν τι? Δραστικό σαν τι, Διονύση? Μα και πήγαινε ντύσου, σε παρακαλώ, δεν είναι πράγμα αυτό. Πήγαινε ντύσου. Τι είναι αυτό? Λες να μην έρθουν? Σιγά μην χάσουν την ευκαιρία να δουν το φως στα αληθινό στη σπηλιά της αποκάλυψη. Να τες έρθουν. Ω, μωρέ, τι γλυκάρες είναι αυτές που έχουμε, ρε. Τι γλυκάρες είναι αυτές. Πάω μέχρι τη σπηλιά, εδώ πως έχει τίποτα κατσίκια γύρω. Και κατσίκια να έχει, εγώ δεν κολλώνω. Άρχισε τις μαλακίες ο Μάκης. Πρωτότυπο. Γεια σου, Μάκη. Τι γίνεται, γατούλες? Χειροτερεύεις, Μάκη? Σταμάτα. Έλεος. Σιγά. Την τελευταία φορά που με πήγες στη σπηλιά μου, σκίσες το καλσόν, θυμάσαι? Και τι λένε μου, είναι πρόοδος να μην σου σκίζει το καλσόν, γι' αυτό στολιστήκαμε για να μας λυπηθούν, ναι. Α, εσύ έχεις πολύ άγριες διαθέσεις. Εγώ ψιψίνα μαλάχη, στο σκίζω το καλσόν. Αγάπη μου! Και εμείς δεν έχουμε σκοπό να σας ρίξουμε στην άμμο, Διονύση, παρακαλώ, σταμάτα, μανάβης. Αυτός ο συνδυασμός άμμος καλσόν. Αχ, αρκούδε μου! Αρκούδο, ας το καλσόν και την άμμο. Το θέμα είναι να ζητήσουμε συγγνώμη, ε. Ναι, ναι, Βίκη, συγγνώμη. Αλλά μαλάχη, το σκίζω το καλσόν. Δεν θα βράκω με αυτό. Φίγε μου, και εγώ δεν ήθελα να μάθει όλο το σχολείο ότι δεν μου κάθεσαι, αλλά. Δεν τρώγεσαι πια. Εγώ βρε δεν σου κάθομαι. Ή εσύ κοιμάσαι συνέχεια με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Είναι που δεν ήθελα να σε ξεμπροστιάσω, αλλιώ. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι λέτε εσεί. Εμένα αυτό ο συνδυασμό με τρελαίνει. Άμμο, σφυλιά, καλτσόν. Τα πάμε αυτά. Άιντε, τρώμε τώρα. Εσύ, και ο δικό μου χρωστά ιστορία. Γενικά αδύναμο μαθητή και αυτάδη. Πολλέ φορέ εν ώρα μαθήματο βρισκόταν σε λίθαργο ή χασμουριόταν. Συνελήφθη επανειλημμένος στις τουαλέτες να πίνει μπύρες. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Τι να έτσι. Αυτοί σου λίγο θα μας βάλει να πληρώνουμε και τις μπύρες. Στο μαγαζί μας, κατάλαβε. Τι τα μπουμπλέξαμε. Και βγάλατε και το λύκειο.
Εγώ ρε, αν δεν βιαζόμουν να γίνω πατέρας, θα είχα μπει στο Πολυτεχνείο. Απ' τα πόδια με τραβάγανε. Έλα, Μάκη, σε περιμένει το Πολυτεχνείο. Τέτοιος αριστούχος να μην πει στο Πολυτεχνείο, είναι δυνατόν. Φέρτε μου την ιστορία, την ξετινάξω. Νέα, αρχαία και ενδιάμεση. Γιατί δεν μου φέρετε την ιστορία. Ναι, ρε, φέρτε όποια ιστορία θέλετε. Ρε. Θα την περάσω να πίνω την πύρα. Έλα, ρε, πατέρα. Σιγά μου περάσει την ιστορία. Λοιπόν, στον Ειρηνικό, 16 Οκτωβρίου του 1942. 16 Οκτωβρίου 1942. Οι Ιάπωνες έκαναν απόβαση στο Γκουαντανάλ. Εσύ, Διονύση, τώρα που είπες Γκουαντανάλ, με έχει πιάσει μια λιγούρα, ναι. Να μην ειλικρινείς, κι εγώ πεινάω, ε. Τι να κάνουμε, να φτιάξουμε καμιά μακαρονάδα. Σκέτη μου, ωραία. Να βάλουμε και κανένα παϊδάκι έτσι να αλλάξουμε παραστάσεις. Ναι, κόψε και μια σαλατούλα. Ωραίο παράδειγμα να δώσουμε στα παιδιά. Να ρίξω και κανένα μπιφτέκι στη σκάρα. Όχι, ρε Διονύση, ποιος θα τα φάει αυτά. Εσύ. Αυτό περίμενα να ακούσω. Λοιπόν, Βόρεια Αφρική. 23 Οκτωβρίου του 1942. Ο στρατηγός των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκ Κλάρκ έφτασε στο Αλγέρι για να πει στους Γάλλους να υποστηρίξουν την επίθεση. Πού έχει το κοιμά? Να μην τελειώσει τη σελίδα. Πού έχει το κοιμά? Έλα ρε παιδιά, έλα ρε αδέλφια, να πούμε ένα τραγουδάκι έτσι ένα πατριωτικό να φτιαχτούμε. Ξεκίνησε και η αντίσταση. Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του και τη σκούφια την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει. Βρε το φουκαρά. Βρε το φουκαρά. Αέρα, παιδιά! Ρε εσύ, Διονύση, πότε τελείωσε ο πολέμος? Το 45. Το 45! Πω, πω! Δηλαδή έχουμε άλλα 3 χρόνια ιστορικά γεγονότα. Ναι, έχουμε άλλα 3. Διονύση, πάρ' του μετρό από το κρασί. Δώσ' το λίγο, Μάκη. Γιατί? Να δείξω λίγο στα μακαρόνια, έτσι τα τρώει και ο Ντούτσε. Κάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και ανησύχησε. Το παιδί. Η μάνα, ρε βλάκα. Το παιδί δεν ανησυχούσε, η μάνα πολεμάει. Και βάλανε εκεί πέρα τον Τόμ Χάγκς, θα πάνε να το βρει. Και βρήκανε άλλο ένα με το ίδιο όνομα. Τελικά αυτός ο Τόμ Χάγκς είναι εντελώς ηλίθιος. Και μεταξύ μας έχω μεγάλες επιφυλάξεις για τη σκηνοθεσία. Μεταξύ μας, Διονύση, έχει δίκιο ο Σπύρος. Η ταινία δεν. Τι εννοείς, με τρομάζεις? Οι ερμηνείες είναι υποτονικές, το σενάριο μπάζει από παντού, η πρωταγωνίστρια ψιλοφάλτσα, χορογραφίες δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, τα ρακόρ χοροπηδάνε. Να σου πω κάτι, το μοντάζ πώς φάνηκε? Μετριότατο. Της βάζω μισό αστέρι με το ζόρι. Είσαι σκληρός, Μάκη. Σε παρακαλώ, Διονύση. Απορώ πως πήρε Όσκαρ αυτή η ταινία. Πραγματικά απορώ. Μεταξύ μας, έτσι μην βγει παρά έξω. Τι λες τώρα, το βγάζω εγώ παρά έξω. Τρελός. Βασανιστήρια να μου κάνει και στάβο, εγώ μούγκα. Λέγονται αυτά τα πράγματα. Λέω εδώ. Μάκη, μπορώ να σου πω? Δεν μπορώ τώρα, ρε Γατούλα, γιατί διαβάζω για την επίθεση στην Αφρική. Δεν μου λες αυτός ο Μοντγκόμερι. Γιατί το λέγανε Μοντγκόμερι, γιατί φοράγε συνέχεια Μοντγκόμερι. Τώρα θα σου έλεγα, αλλά έχει χάρη που έχω άλλα στο μυαλό μου. Τι έγινε, Γατούλα, πες μου. Λοιπόν. Σε γουστάρω. Σε γουστάρω. Σε γουστάρω σαν βαρύ και σέρτικο τσιγάρο. Κι εγώ σε γουστάρω. Από τότε που σε είδα, έχω πάθει εξάρτηση. Έχασα τα φρένα μου, μου φύγε η ανάρτηση. Και εμείς τη δουλειά κάνουμε. Θες κι άλλο? Πες τα, Γατούλα, πες τα. Όταν σε σκέφτομαι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ούτε κι εγώ μπορώ να κοιμηθώ. Σκέφτομαι το φι με ύψιλον. Ο γιος σου, ούτε ορθογραφία δεν έχει μάθει τόσα χρόνια. Γράμματος σαν τον πατέρα του. Από σένα πήρε όλα σου τα αντέγραψε. Μάκη, πρόσεξε καλά. Κοίταξε να μάθεις ποιος ήταν ο Μοντγκόμερι, γιατί κι εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Μάκη, είναι ακόμα καψούρα? Ποια? Ο Μοντγκόμερι. Αφήστε τώρα αυτά τα παιδιά. Τι γίνεται με την επίθεση, ρε Διονύση? Πού είναι ο Μοντγκόμερι? Ο Μοντγκόμερι εδώ ήταν. Κάπου πήγε να σου δείξω αμέσως. Να το σου. Και γιατί δεν φοράει ο Μοντγκόμερι? Είναι καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Περιμένετε, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με τις εξετάσεις μου άνοιξε όρεξη. Εμείς τι πήραμε στο διαγώνισμα του σχολείου? Εσείς οι δύο? Ναι, ναι. 15. Αχα. Και η Εύα τι πήρε? 16. Πόπα, για κάτσε λίγο, Μάρκο, τώρα γιατί τα έχω πάρει, ε! Η Εύα γιατί πήρε 16, αφού εμείς από αυτήν αντιγράψαμε. Κάτσε, Γατούλα! Κάτσε λίγο, Ελένη, γιατί τα έχω πάρει! Μάκη, σε παρακαλώ. Διονύση, σε παρακαλώ. Γιατί εγώ πήρα 17 και ο Διονύση 18 και 3, αφού από αυτόν αντιγράψα. Ωραία οικογένεια. Και να γινόταν όλα αυτά δικά μου. Δικά μας, ρε Φώτη. Και να τα τρώγα όλα. Μαζί θα τα φάμε, ρε Φώτη. Όλα. Δεν τρέπε κανένα δουλειά, ρε. Ναι, ρε Φώτη, κάνε καμιά δουλειά. Βάλει καμιά παγωμένη μπύρα. Και να Διονύσεις. Γιατί δεν είναι σχολείο, παιδί μου? Υπάρχει ένα θέμα, αλλά. Μπαμπά, να σου πω. Τι έγινε, ρε? Έριξες κανένα αυτοκίνητο από τον κρεμό πάλι? Ή γραμμίσατε το σχολείο? Μπαμπά, είναι σοβαρό, έλα να σου πω λίγο ιδιαιτέρως. Άντε, πάμε. Άφησες καμιά γκόμενα, έγκυο? Πού το ξέρεις εσύ? Ποιο ξέρω?
ότι άφησα την κόρη ενός μπάτσου έγκυο. Ποιος ήρθε? Εγώ, τι σου λέω τόση ώρα. Μπάτσου είπες. Έλα ρε παπά, το επάγγελμα του πατέρα της επήραξε σένα τώρα ή ότι την άφησα έγκυο? Τι λες, Ζακ. Ξέρεις τι λες. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι θα κάνουμε και μην πεις σε κανέναν τίποτα γιατί την έχουμε βάψει, έτσι. Άντε, πάω στο σχολείο τώρα. Διονύση. Τι έγινε, Ζεμάκη? Φέρω ένα μπουκάλι βίσκι. Α, σοβαρά τα πράγματα. Τι έπαθες, Ζεμάκη? Τίποτα, μωρέ. Το παιδί έπεσε σε 10 μαθήματα κάτω από τη βάση. Καλά, πρώτη φορά. Ναι, μωρέ, έπεσε το παιδί κάτω από τη βάση. Σιγά, μα. Και μου το λέει έτσι απλά! Μην ξανακούσω για έρωτες! Μην ξανακούσω για γάμου! 10 μέρες έλειψα, μου το διαλύσατε το μαγαζί. Κατούρισες το τεστ. Τι βγήκε? Μια χοντρή παράτα μας. Βγαίνουν από αυτά τα τεστ χοντρές. Αυτό δεν το θυμάμαι. Σου ξανά κλείσω το τηλέφωνο. Γεια σου ρε Διονύση! Να ζήσεις ρε σαν τα ψηλά βουνά! Φωνάεις ρε. Τώρα ήρθα να το ξαναστείλουμε από εκεί που ήρθε. Μακή, βρες καμία δουλειά να κάνεις? Όχι, λέω να δω τον αγώνα. Και δεν θα φας φιδέα, αγόρι μου? Φιδέα! Διονύση! Περίμενε, μην αρχίσεις να σου κάνω παρέα!